Δυτική μάνη. Είναι πρόκληση να μιλήσεις για τη μάνη χωρίς να σε παρασύρουν τα κλισέ και οι επαναλήψεις. Το τοπίο από μόνο του σε υποβάλλει, σε προετοιμάζει για το τι θα συναντήσεις εδώ, για το πώς πρέπει να φερθείς και τι να περιμένεις. Οι πέτρινοι πύργοι που στολίζουν το μανιάτικο τοπίο είναι σιωπηλοί μάρτυρες μιας εποχής σκληρής, που μπορεί να πέρασε, μα άφησε βαθιά τα σημάδια της στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων. Περήφανοι μα και φιλόξενοι, οι μανιάτες θα σε καλωσορίσουν, θα σε κερδίσουν με τον ευθύ χαρακτήρα τους, θα σε πάρουν από το χέρι να σου δείξουν τις ομορφιές του τόπου τους. Αν σε αποκαλέσουν δε και κορώνα μου, πάει να πει πως σε συμπάθησαν κιόλας. Ο Δήμος της Δυτικής Μάνης καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της λεγόμενης έξω μάνης, που χωρίζεται από τη λακωνική μέσα μάνη με την οροσειρά του τα ηγέτου. Με πρωτεύουσα την Καρδαμίλη, η Δυτική Μάνη είναι η πιο ήπια. Η πιο ήπια εκδοχή της Μάνης, με αρκετά ανεπτυγμένους τουριστικά παραθαλάσσιους οικισμούς που προσφέρουν πολλές επιλογές διαμονής, φαγητού, διασκέδασης και δραστηριοτήτων. Αλλά και με παραλίες για όλα τα γούστα, με άμμο, με βότσαλο, με χαλίκι, όπως εσύ τι θέλεις. Η καλύτερη αφετηρία για την περιήγηση στη Δυτική Μάνη δεν μπορεί παρά να είναι η πρωτεύουσά της, η γραφική Καρδαμίλη. Χτισμένη στην άκρη του Μεσσηνιακού κόλπου, αρχίζει να διεκδικεί δυναμικά το δικό της μερίδιο στην προτίμηση των επισκεπτών. Με τις εντυπωσιακές πετρόκτιστες κατοικίες της, το λιμανάκι της, τα λιθόστρωτα καλντερίμια της, το πράσινο που την αγκαλιάζει απλόχερα, τις παραλίες της που η μία συναγωνίζεται την άλλη για το ποια θα έχει την αποκλειστικότητα στις βουτιές σου και ασφαλώς την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Στην παλιά Καρδαμίλη θα δεις ότι έχει απομείνει από τα ενετικά τείχη που κάποτε ασφάλιζαν την πόλη, καθώς και το ναό του Αγίου Σπυρίδωνος με το εντυπωσιακό καμπαναριό. Ξεκίνα μια βόλτα στα στενάκια της πόλης και φρόντισε να ξεχάσεις το ρολόι σου πίσω στο δωμάτιο. Τι να το κάνεις άλλωστε, αυτό που εδώ έχει σημασία δεν είναι να τα προλάβεις όλα, αλλά να τα χορτάσεις όλα. Οι ακτές στα Ριτσά, τη Χαλικιά, το Νέο Προάστιο και το Καλαμίτσι με το σπίτι του παγκοσμίου φήμης συγγραφέα Πάτρικ Λιφέρμορ φιγουράρουν ανάμεσα στις καλύτερες παραλίες της Μεσσηνίας. Από την Καρδαμίλη, ωστόσο, θα ξεκινήσεις και για μια σειρά από κοντινές εξορμήσεις σε τοποθεσίες που θα σε μαγέψουν. Θα περιπλανηθείς στην Ήπεθρο μετρώντας πύργους και βυζαντινές εκκλησιές. Θα επισκεφθείς οπωσδήποτε το φαράγγι του Ριντόμου και των πολλών χιλιόμετρων φαράγγι του Βυρού. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να το διασκήσεις ολόκληρο, ενώ δεν θα παραλείψεις να έρθεις και στη Στούπα, ένα ζωντανό θέρετρο που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πιστούς φίλους από όλη την Ελλάδα, και όχι μόνο. Το παλιό ψαροχώρι, που κάποτε δεν μετρούσε πάνω από λίγες δεκάδες κατοίκους, είναι σήμερα αγαπημένο στέκι χάρη στα καλά του εστιατόρια και στις ταβέρνες, αλλά και τα μπαράκια που δίνουν το σύνθημα της διασκέδασης στη Δυτική Μάνη. Στη Στούπα βρίσκεται η τοποθεσία της Πραστοβάς. Εδώ ήταν που ήρθε κάποτε ένας μεγάλος συγγραφέας για να δουλέψει σε ένα τοπικό ανθρακοριχείο παρέα με έναν άνθρωπο που θα τον σημάδευε για πάντα και μαζί με αυτόν και ολόκληρη την ελληνική λογοτεχνία. Ο Νίκος Καζαντζάκης έφτασε στην Πραστοβά το 1916 και έμεινε για 2 χρόνια πριν εγκαταλείψει τη δουλειά σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας, διότι το κάρβουνο δεν ήταν καλής ποιότητας, με αποτέλεσμα οι εργασίες να σταματήσουν μετά από 48 δεκαπενθήμερα. Ποιο ήταν όμως το όνομα του φίλου? Γιώργης Ζορμπάς.